μήνες υπήρξε μια επαφή του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του κυρίου Αυγερινού, με το Αρχηγείο της Αστυνομίας στην Αθήνα, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν μαθήματα πρώτων βοηθειών και να εκπαιδευτούν οι αστυνομικοί που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Με αυτό λοιπόν το πλαίσιο και με αυτό το πνεύμα ξεκίνησε η εκπαίδευση των αστυνομικών στην πόλη εδώ της Καστοριάς. Πόσα άτομα παίρνουν μέρος? 500, σε όλο το νομό είναι 516 άτομα. Είναι ουσιαστικά 21 ομάδες σε σύνολο. Πόσο καιρό θα διαρκέσει η εκπαίδευσή τους και τι περιλαμβάνει? Έχει ξεκινήσει από τις 20 Νοεμβρίου και θα τελειώσουμε 20 Φεβρουαρίου. Το πρόγραμμα τι περιλαμβάνει? Από την εκτίμηση της κατάστασης, όταν ένα άτομο βρεθεί μπροστά σε ένα ατύχημα, θλάσεις, τραύματα, κατάγματα, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα σπονδυλικής στήλης, αιμορραγίες, λιποθυμίες, πνιγμός, καρδιοπνευμονική, δαγκώματα από ζώα, από φίδια, ηλεκτροπληξία, επιληψία, είναι όλο το κομμάτι, όλο το κεφάλαιο των πρώτων βοηθειών. Κάθε μέρα γίνονται τα μαθήματα? Το περιθώριο που έχει κάθε ομάδα είναι 2 ημέρες. Δηλαδή, μέσα σε 2 ημέρες θα πρέπει να εκπαιδευτούν, να παρακολουθήσουν δηλαδή και να εκπαιδευτούν, να εκπαιδευτεί κάθε ομάδα. Είναι 6 ώρες την κάθε μέρα. Είναι λίγο το πρόγραμμα δύσκολο, γιατί είναι γνώση η οποία θα πρέπει να την ακούσουν, να την καταλάβουν, να την κατανοήσουν για να μπορέσουν να την εφαρμόσουν. Εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ. Πού γίνονται τα μαθήματα? Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο του Ερυθρού Σταυρού, στην αίθουσα διδασκαλίας που διαθέτει. Είναι μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, τα άτομα είναι καταπληκτικά και ο κύριος Δήμου που είναι ο υπεύθυνος της εκπαίδευσης. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, διοργανώνει εκπαίδευση για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας να αποκτήσει την απαραίτητη γνώση και κατάρτιση προκειμένου να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο σε περίπτωση ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών. Η εκπαίδευση είναι διάρκειας 2 ημερών και στην διεύθυνσή μας ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα. Από την πλευρά μας η δράση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και θα την παρακολουθήσει όλο το προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς.